Κύριε Μίρμα, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας στο CNN Greece. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα μιλήσουμε λίγο για το Γλυσταίνη και για την τοπική αυτοδιοίκηση που αυτή τη στιγμή κάτι ετοιμάζεται. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, αλλά πολύ στιγμή θα το δούμε μπροστά μας. Ήρθα σε εσάς ειδικά γιατί έχετε εκφραστεί, έχετε δώσει μια κατεύθυνση που θα κινηθείτε, ποιες είναι οι απόψεις σας για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της μεταρρύθμισης. ΚΕΔΕ και περιφέρειες έχουν εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις. Έχουν ακουστεί και σοβαρές καταγγελίες, ας πούμε, ότι προσπαθούν να ελέγξουν το Δήμο, τερατουργήματα, απολυταρχισμός. Έχω ακούσει δηλαδή και διάφορες εκφράσεις λίγο βαριές. Θα ήθελα να μου δώσετε τη δικιά σας εκτίμηση. Ναι. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφραστώ στο CNN Greece. Θέλω να σας πω το εξής, ότι είμαστε υπερβολικοί στις εκφράσεις. Καταρχήν, ο Κλεισθένης 1 είναι το πρώτο μεταρρυθμιστικό βήμα αυτής της κυβέρνησης, όπως μας κατέθεσε και ο Υπουργός και όπως και οι ίδιοι λένε, ενός οδικού χάρτη που θα πρέπει να περιλαμβάνει τον Κλεισθένη 1, τη συνταγματική αναθεώρηση, την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπία και μετά τον Κλεισθένη 2, που θα αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες, αν όλα πάνε καλά, της αποκέντρωσης. Τη αναγκαία αποκέντρωση του ελληνικού κράτου, μην ξεχνάμε ότι είναι το πιο επισυγκεντρωτικό κράτο στην Ευρώπη, με αυτοδιοίκηση και δημοκρατία. Αυτό είναι το οδικό χάρτη. Ο Κλεισθένη είναι το πρώτο βήμα. Είναι ένα θετικό βήμα, παρά τι αστοχίε που έχει, μπορούμε να τι συζητήσουμε, για προ την κατεύθυνση τοπική δημοκρατία και τοπική ανάπτυξη. Δυστυχώ, όλη η συζήτηση έχει εμπλακεί στο ζήτημα του εκλογικού συστήματο. Και υπάρχει ένα μεγάλο λάθο τη τοπική αυτοδιοίκηση, που εμείς το αναφέραμε και στα δύο συνέδρια, το ότι ενώ γνωρίζαμε ότι η απλή αναλογική είναι η πρόταση της κυβέρνησης, το κατέθεσε το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Ενώ γνωρίζαμε ότι μπαίνουν ζητήματα του ελεγκτή επόπτη νομιμότητας και ενώ γνωρίζαμε ότι θα πρέπει να καταγράψουν σε μια προσπάθεια που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να κάνει, την καθυστέρησε και έχει ευθύνη γι' αυτό, μια μεταρρυθμιστική πορεία, θα πρέπει να έχουμε κι εμείς δει ποιες αρμοδιότητες, κατά τη γνώμη μας, μπορούν άμεσα να μεταφερθούν στην αυτοδιοίκηση, ποιες αρμοδιότητες σε ένα δεύτερο στάδιο μετά τη συνταγματική αλλαγή και με ποιες προϋποθέσεις οικονομικές, μια που η χώρα είμαστε εκ των πραγμάτων δεδομένη τουλάχιστον μέχρι το 2020, έχοντας υπογράψει ένα μεσοπρόθεσμο που προκαθορίζει και το ύψος αυτών που θα πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, έχοντας γνωστό το πεδίο, η αυτοδιοίκηση δυστυχώς απέφυγε να μπει επί της ουσίας στη συζήτηση. Δεν μελέτησε και έχει τη δυνατότητα, δεν αντιπρότεινε και έχει τη δυνατότητα και έφτασε στο σημείο τώρα, ενώ δύο χρόνια δεν συζητούσαμε, περιμένοντας να έρθει νομοσχέδιο, να το απορρίψουμε πριν καν το συζητήσουμε άρθρο-άρθρο στα δημοτικά μας συμβούλια. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και λέγοντας πραγματικά τερατολογίες. Εδώ δεν περίμενα ποτέ να ακούσω για την απλή αναλογική που μέχρι το 2003 ήταν θέση της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ότι αυτή έφερε το Μεταξά, έφερε το Χίτλερ, διέλυσε κράτη, όταν είναι τα συστήματα απλής αναλογικής, είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τα συστήματα εκλογής της αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη. Απίθανα πράγματα. Μου δίνετε την ευκαιρία για αυτό το θέμα της απλής αναλογικής, όπου εκεί έχει επικεντρώσει και αρκετή από την κριτική. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο πολύ κουλτούρα συνεργασιών κόμμα. Να σας απαντήσω. Αυτό. Δηλαδή, η λογική του ότι, και του Υπουργού ότι αυτό θα ενισχύσει τις συνεργασίες, δηλαδή τη συνεργασία με το ζόρι, ας πούμε, πώς θα γίνει αυτό. Θα σας πω. Καταρχήν, το ότι δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα, θα σας πω ότι η Ελλάδα, το μετεμφυλιακό, αν υπήρχε κάτι που ήταν πολλωμένο στην ελληνική κοινωνία, ήταν το μετεμφυλιακό κράτος. Η απλή αναλογική μέχρι το 1967 ήταν ο τρόπος εκλογής των Δήμων και των κοινοτήτων. Μια απλή αναλογική βγαίνει μέχρι το 1967. Το πρώτο. Το δεύτερο. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα όταν σε αυτή τη χώρα, να πω ότι η κυβέρνηση Ζανιτάκη και η κυβέρνηση Ζολώτα ήταν κάποιες οριακές κυβερνήσεις, οι οποίες έγιναν κάτω από συνθήκες πάρα πολύ συγκεκριμένες που υπήρξαν και παρήγαγαν ένα έργο που το ξέχασαν οι επόμενες κυβερνήσεις. Και μάλιστα κοινό. Εδώ έχουμε μέσα στα μνημόνια. Ποιος θα έλεγε ότι θα ήταν κυβέρνηση με στρατηγική επιλογή Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λάος. Ή, για να μην αδικό κάποιος άλλος, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αν σας το έλεγαν και μου το έλεγαν και εμένα πριν, θα το είχα
στο χάρτη της επιστημονικής φαντασίας, στην αυτοδιοίκηση. Στην αυτοδιοίκηση έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία, πολύ περισσότερα από ό,τι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να σας θυμίσω ότι και το 70 με 80% των αποφάσεων στα δημοτικά συμβούλια, και όχι μόνο των αποφάσεων να κάνουμε ένα έργο, αλλά και γενικότερα στις προσέγγισεις των κοινωνικών θεμάτων είναι κοινά, ακόμα και οι αποφάσεις της ΚΕΔΕ, που είναι εκφράσεις σε μεγάλο βαθμό στο κεντρικό επίπεδο πολιτικών σχηματισμών, όλοι είμαστε στελέχη σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι πάνω απ' όλα το κομματικό στέλεχος και όχι αυτοδιοικητικός. Το δεύτερο είναι το σημαντικό όταν δουλεύει να αυτοδιοίκηση. Έχουμε 70 και 80% κοινές αποφάσεις. Άρα υπάρχει προγραμματική βάση περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χώρο για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Όταν εμείς στο ΕΓΑΛΟ έχουμε το 80% του επιχειρησιακού μας σχεδίου πενταετίας, ουσιαστικά δεκαετίας, με τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα, είναι τρελά τα πράγματα. Δηλαδή το πόσο χρόνο κάνει να οριμάσει και να πραγματοποιηθεί ένα έργο. 4, 5, 6, 7 χρόνια. Έτσι. Όταν έχουμε κοινές στάσεις στο 70 με 80% για στρατηγικές επιλογές, υπάρχουν και ζητήματα τα οποία δεν είναι. Και εκεί ακριβώς έρχεται να λύσει η απλή αναλογική. Γιατί εγώ μπορώ να πάρω μια απόφαση. Εγώ πήρα 26% στο ΕΓΑΛΟ, άλλοι έχουν πάρει 18%. Και έχω το 60% στον πρώτο γύρο. Και πήρα το 60% στο δεύτερο. Αλλά παίρνω το 60% και των δημοτικών συμβούλων. Μπορεί να δεσμεύσω την πόλη με αυτή την πλειοψηφία για επιλογές, οι οποίες να είναι δεκαετίας και δεκαπενταετίας, εγώ το εφίσταμαι τώρα. Αυτό από προηγούμενες διοικήσεις, χωρίς να υπάρχει συνένεση. Όλων των υπολείπων, εμείς την επιδιώκουμε τη συνένεση και πρέπει να την επιδιώκουμε για να είναι το ρεύμα πλειοψηφικό, για να μπορούν αλλαγές και προοπτικές για την πόλη να δεσμεύονται ήδη από την πλειοψηφία όπως αυτή εκφράζεται. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι, αν θέλετε, playing game. Ωραία. Ας φύγουμε λίγο από την απλή αναλογική, γιατί τον πολύ το κόσμο ξέρετε. Τα ακούει λίγο αυτά, όχι εντάξει. Τις καρέκλες τους κοιτάνε. Αυτό λέει. Ναι, είναι λάθος και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, ναι. Γιατί κάποιοι ενδεχομένως να σκέφτονται την καρέκλα ότι δεν θα είναι δήμαρχοι την επόμενη, αν δεν βρουν συνεργασίες. Αυτό είναι λάθος. Και γι' αυτό κιόλας επιλέχθηκε το να υπάρχει των δύο γύρων. Δηλαδή, ο δήμαρχος, σε αυτή τη φάση που πραγματικά υπάρχει μια κουλτούρα τα τελευταία 40 χρόνια αυτού του συστήματος, να μπορεί να έχει την καθολική νομιμοποίηση για να μπορεί να, νόμιμα και εκ των πολιτών να παίρνει την πρωτοβουλία της σύνθεσης. Συνέχεια σε αυτό. Ξέρετε, επειδή το πολύ το κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει, όπως είναι η κατάσταση σήμερα, δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει και δεν θέλει να πληρώσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω σε φόρους και δημοτικά τέλη. Στο νέο σχέδιο τέλος πάντων θα υπάρχουν νέες συντελεστές για τα κίνητα, ενίο τέλος φωτισμού, πρασίνου, καθαριότητας. Εσείς μπορείτε να πείτε ότι δεν θα αυξηθούν τα τέλη. Το ζήτημα των τελών και αν θα πληρώσει παραπάνω, τα ανταποδοτικά τέλη προσδιορίζονται από κόστος και από παρεχόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή, αν ο Δήμος έχει δυνατότητα να βγει στα έξοδα που έχει για την καθαριότητα, που δεν είναι μονάχα η μισθή του προσωπικού και συντήρηση των μηχανημάτων, είναι το τι συνεισφέρει ο Δήμος, γύρω στο 30-35% το συνεισφέρει για να πάνε τα απορρίμματα σε χιτή θα έπρεπε να πηγαίνουν, στο χιτά που πηγαίνουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να βάλουμε νέες τεχνολογίες, όπου δεν μπούμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, θα πρέπει ανταποδοτικά οι πολίτες να συνεισφέρουν σε αυτό, εκτός αν έχει άλλα ίδια έσοδα ο Δήμος, τα οποία καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Το πρόβλημα με το τέλος πρασίνου. Το τέλος πρασίνου, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι πρόταση της αυτοδιοίκησης. Πάρα πολλών μεγάλων Δήμων. Η δική μας άποψη είναι ότι αυτό μπορεί να αφαιρεθεί, ή αν υπάρξει, γιατί πάρα πολλοί Δήμοι έχουν πλεονασματικά τα ανταποδοτικά τέλη για ιστορικούς λόγους και αυτό θέλουν να το διαθέσουν στο πράσινο, να κάνουν προσλήψεις, γιατί τα ανταποδοτικά τέλη, αυτό που κέρδισε η κυβέρνηση με την Υπουργία Σκουρλέτη, ήταν ότι εξαιρούνται τα χρήματα των ανταποδοτικών τελών για τις προσλήψεις. Δηλαδή, οι προσλήψεις πληρώνονται μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Και αυτό ήταν γνωστό ότι μπορούσε να παίρνει οκτάμινα, αλλά μόνιμο προσωπικό διευκρινίστηκε στην περίοδο των μνημονίων, μάλιστα μέσα, ότι μπορεί να πάρει μόνο από εκεί. Και έτσι έγινε αυτή η περίφημη προκήρυξη, στην οποία οι παρατασιούχοι πήραν απλώς αυξημένη μοριοδότηση. Γιατί ήταν για όλους τους Έλληνες και για όσους είχαν δουλέψει και στο παρελθόν. Αυτό το που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι το τέλος μπορεί να είναι δυνητικό τέλος. Δηλαδή, κάποιος που έχει πλεονασματικό, το συμπεριλαμβάνει μέσα το πράσινο και χρηματοδοτεί από εκεί τη λειτουργία του και μπορεί να δει τον τρόπο πληρωμής του. Αλλά μπορεί κάλλιστα να αφαιρεθεί. Αλλά ήταν πρόταση δήμων πολλών δήμων και μεγάλων δήμων και της Επιτροπής Θεσμών, μου φαίνεται,
Περιφυριακής Ένωσης Δήμων Αττικής, στο διάλογο που είχαν κάνει με τον Υπουργό. Δεν υπάρχει πρόθεση να μεταφερθεί ένας φόρος απέναντι στους πολίτες. Ίσα-ίσα. Και εδώ έρχομαι σε ένα πράγμα που για μας είναι βασικό. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεταρρύθμιση, ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, χωρίς να υπάρξει η συνταγματική αναθεώρηση που θα μας επιτρέπει θεσμικά να λειτουργήσουμε, δηλαδή αλλαγές στο άρθρο 101, 102 και 103 για εμάς του συντάγματος σε σχέση με την αξιοποίηση του δημόσιου που δεν έχει καθόλου λόγο στην περιοχή της η αυτοδιοίκηση και δημιουργούνται συγκρούσεις με την κεντρική διοίκηση και την περιφέρεια. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε τη μεταμνημονιακή εποχή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ποσό από παρακρατηθέντες φόρους. Αυτούς τους φόρους που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο τομέα του δημοσίου πλήρωσε η αυτοδιοίκηση. Έχουμε μία μείωση 60% των επιχορηγήσεών μας, όταν ο μέσος όρος του στο δημόσιο ήταν 30%. Άρα υπάρχει παρακρατηθέντα σχέση με το 2009. Αν αποδίδονταν οι φόροι όπως ορίζει ο 38-52, είναι της τάξης των 13 δισεκατομμυρίων. Υπάρχουν τα μεσοπρόθεσμα που προκαθόριζαν όλα αυτά, άρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Ότι μια μεταρρύθμιση θα πρέπει να συμβάλλει στην άρση των ενδοπεριφερειακών και ενδοδημοτικών ανισοτήτων. Υπάρχουν δήμοι που έχουν τεράστιες αποστάσεις, κοινωνικές παροχές από το Δήμο του Κέντρου, από τις κοινότητες. Προσπαθεί λίγο να το διασκεδάσει, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και δεν υπάρχει και δυνατότητα προσωπικού. Ξέρετε, σήμερα υπάρχει το 1:3. Θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να μας βοηθήσει, θα το πάει από 1:5. Πραγματικά δηλαδή. Ήταν φοβερό αυτό. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα υποστελέχωσης και οι Δήμοι ψάχνουν να βρουν δυνατότητα πρόληψης εξειδικευμένου προσωπικού για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, εκτός αν πάμε σε όλα outsourcing. Όμως το μοντέλο αυτό στην Ευρώπη το ξέρετε ότι υπάρχει τάση επαναδημοτικοποίησης υπηρεσίων. Γιατί οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδο. Εσείς είσαστε μέσα στα όργανα, γνωρίζετε τους συσχετισμούς. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις, οι πινελιές που θα έπρεπε να μπουν στο νόμο ώστε να υπάρξει συνένεση, αν μπορεί να υπάρξει συνένεση. Θεωρώ ότι η συνένεση δεν γίνεται για λόγους πολιτικούς και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Τη συνένεση θα μπορούσε να την έχει. Καταρχήν για εμάς ως παράταξη. Εμείς θέσαμε σαν ζήτημα ότι θα πρέπει να υπάρχει μέτρο. Δεν μπορεί να είναι με βάση τα αδιάθετα κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί έχουμε, πέρα των προβλημάτων ότι στην Ελλάδα όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί, εμείς και το ΣΟΗ μας, ειδικά σε περιφερειακούς δήμους, δηλαδή σε καλλικρατικούς δήμους και πρώην καποδιστριακούς, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα κάποιων τοπικισμών, οι οποίες θα είναι σε σύγκρουση, θα κατεβάζουμε ψηφοδέλτιο για το Δήμο για να περνάμε μόνο τα προβλήματα της δικιάς μας κοινότητας και της δικιάς μας πόλης οικομόπολης. Υπάρχει ένα φαινόμενο τοπικισμού που πραγματικά, αν μείνει με τα αδιάθετα, θα είναι πολύ πιο εύκολο και να δημιουργούνται προβλήματα σε ένα μεταβατικό στάδιο που, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να θωρακίσουμε τα απλή αναλογική. Άρα, να υπάρχει κατόφλι. Αυτό που υπάρχει στους συλλόγους είναι ότι παίρνει το μέτρο, παίρνει έδρα. Ή με τον ή με τον ή συνένα. Ανάλογα με αυτό, αυτό για μας είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να μην έχουμε φαινόμενα σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, που θα δημιουργούνται προβλήματα. Στους μεγάλους δήμους που μπαίνει ζήτημα έκφρασης, ή στην Αττική είναι 101, δηλαδή με 0,8 βγάζει έδρα. Στην περιφέρεια Αττικής. Στο Δήμο Αθηναίων με 2,1, στο Δήμο Εγάλεων με 2,4. Άρα υπαρκτές, ακόμα και τοπικές κινήσεις ή υπαρκτοί σχηματισμοί με διαφορετική πολιτική αντίληψη, γιατί πρέπει όλοι να εκφράζονται, αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό το λέω έτσι σε σχέση με τα μέτρα. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει, υπάρχουν κάποια λάθη που φάνηκε ο Υπουργός στην ομιλία του ότι θα τα αποδεχτεί. Ένα, δεν μπορούμε να κάνουμε απλή αναλογική, να δούμε δυνατότητα δημιουργία παράταξης ανεξαρτήτων, οι οποίοι έχουν φύγει από τις παρατάξεις. Είναι αλλίωση του εκλογικού σώματος. Αυτό γίνεται στη λογική της ελευθερίας του Δημοτικού Συμβούλου, ναι, αλλά ως ένα βαθμό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα μιλήσουν κάποιοι για συναλλαγές χωρίς να υπάρχει πρόθεση. Ξέρετε, η δημοκρατία έχει κάποια προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Είναι μικρό το συν 10%. Στον αριθμό, δηλαδή, έχουμε τον αριθμό στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο 30%. Πάντως θα έχουμε δυσκολίες. Γιατί με νόμο ομόφωνο στη Βουλή, όλες οι εκλεκτορικές διαδικασίες θα πρέπει τα ψηφοδέλτια που μπαίνουν με εκλέκτορες να είναι 40% οπωσδήποτε φύλο. Και εν προκειμένου γυναίκες. Φανταστείτε τις δυσκολίες που θα έχεις σε αυτά. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να γίνει, υπάρχει για μας μια λάθος αναφορά. Στο ζήτημα της κρατικής εποπτείας,
Και σε αυτό έχουν δίκιο που φωνάζει η αυτοδιοίκηση. Εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι παραδρομή, γιατί επαναλαμβάνεται πάνω και κάτω σε δύο άρθρα, αλλά στο ένα άρθρο που περιγράφει. Δεν θυμάμαι το άρθρο, ποιο ακριβώς είναι της εποπτείας. Στην παράγραφο 1, στο εδάφιο 1, λέει ότι βάζει και σαν άλλο μέρος της κρατικής εποπτείας της Εγκυκλίους. Το οποίο είναι λάθος. Και συνταγματικά είναι λάθος ως ερμηνεία. Γιατί προσδιορίζεται η ερμηνεία του συντάγματος. Υπάρχουν κάποια θέματα και νομοτεχνικά, επειδή έγινε μια προσπάθεια όχι μιας ολικής μεταρρύθμισης, αλλά μια τροποποίηση σε πολύ μεγάλο βαθμό του Καλλικράτη, επειδή δεν υπάρχουν ούτε συνταγματικές προϋποθέσεις, ούτε οι οικονομικές προϋποθέσεις για να κάνει μια μεταρρύθμιση. Να θυμίσω ότι ο Καλλικράτης ζητούσε 4 δισεκατομμύρια το πρόγραμμα Ελλάδα, που ποτέ δεν έγινε. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε και έκανε τα φιλόδημος 1 και 2, τα οποία απλώς, αν θέλετε, δίνουν ανάσα ζωής. Γιατί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα στην αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό μιλάω ότι πρέπει να συζητήσουμε για τα παρακρατηθέντα ως επενδυτικό σχέδιο για την άρση των ενδοπεριφερειακών και ενδοδημοτικών ανισοτήτων. Δίδυ χρημάτων. Και ταυτόχρονα να δούμε πώς θα γίνουν οι προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση απέναντι στα νέα καθήκοντα που έχει, θα πρέπει να δει τις ζητήματα. Όμως έχει θετικά στοιχεία το νομοσχέδιο, τα οποία έχουν μπει από κάτω. Πιο θετικό στοιχείο. Θεσμοθετεί τον ελεγκτή νομιμότητας. Που ήταν μια άποψη της αυτοδιοίκησης. Αν έχουμε πρόταση να την καταθέσουμε. Και πού διαφωνούμε. Είναι πολύ σημαντικές οι δυνατότητες που μας δίνει οι αναπτυξιακές. Και στις προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε ταλαιπωρηθεί να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση με έναν οργανισμό, με έναν. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Και στα ζητήματα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, δίνει δυνατότητα να γίνουν μέτοχοι οι Δήμοι ή να ιδρύσουν εταιρείες παραγωγής ενέργειας ή νερού. Αυτό το καταλαβαίνετε. Τι σημαντικό είναι για ένα Δήμο, ο οποίος μπορεί να κάνει ένα μικρό αιωλικό πάρκο και να εξασφαλίσει σε πάρα πολύ χαμηλό κόστος την ηλεκτροδότηση της περιοχής του ή να συμπράξει με κάποιους άλλους. Ανοίγουν ζητήματα που τα ζητούσαμε ο Δήμος. Αυτό, γι' αυτό λέω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να γίνει μέτοχος. Διαθέτοντας χώρους αυτή τη στιγμή, ένα πιο απλό για να καταλάβετε, για να μην πάω στην περιφέρεια που θα είναι πολύ πιο ένδυνο. Καταλαβαίνετε, έχει εδάφη, μπορεί να κάνει αιωλικά. Το απαγορευόταν. Η ηλιακά τώρα απαγορεύεται. Τώρα μπορεί να γίνει. Δηλαδή να έρθει η ΔΕΗ, δεν χρειάζεται να είναι ιδιώτης. Με τη ΔΕΗ δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα ο Δήμος. Στην παραγωγή τώρα θα μπορεί να κάνει. Στη διαχείριση των νερών που έχει ένα χωριό. Αν δεν έχει ΔΕΗΑ το ίδιο. Γιατί πολλοί οικισμοί θα μπορούσαν όμως να δουν την αξιοποίηση, εμφιάλωση κάποιων νερών που γίνονται και σήμερα δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτά ως μέτοχοι. Η ΕΙΔΑΘ, το ξέρετε πολύ καλά, ο φορέας, ο Μητροπολιτικός της Θεσσαλονίκης, οι Δήμοι είχαν πρόταση και χρήματα για να μπουν και απαγορεύονταν τον νόμο να γίνουν μέτοχοι της ΕΙΔΑΘ, για να μην ιδιωτικοποιηθεί. Δηλαδή να μπορούσαν να αγοράσουν οι Δήμοι και να δίνουν σε φθηνότερο, όπως ήταν η ΔΕΙΑ στην υπόλοιπη χώρα, στην ΕΙΔΑΘ. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Καταρχήν δίνει μια μεγάλη δυνατότητα. Δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας να πάρεις δανειακή σύμβαση, η οποία να ξεπερνάει το 30% του προϋπολογισμού σου. Το οποίο είναι κατά τεκμήριο εξασφαλισμένα. Δηλαδή, το όφελος που έχεις, αν εσύ πάρεις ένα δάνειο ενεργειακό για να το αποδώσεις σε αυτό, είναι πραγματικά ισόφελος του Δήμου. Που σήμερα δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή, ενώ μπορούσες να πάρεις κάποια πράγματα. Αλλά εγώ δεν πω αυτό. Το ξέρετε ότι δεν μπορώ εγώ παρά μονάχα σε ένα σχολείο να βάλω. Έχω 64 σχολικά συγκροτήματα. Δεν μου έδινε τη δυνατότητα να βάλω πάνω ηλιακά και να έχω αυτονομία. Μέχρι σήμερα. Τώρα το κάνει αυτό με ένα πράγμα με τις ενεργειακές κοινότητες και τώρα δεύτερο, γιατί και εκεί υπήρχαν προβλήματα νόμου. Και τώρα μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το να έχω εγώ στα δικά μου κτίρια μια αυτονομία ενεργειακή, η οποία συμβαδίζει και με τους στόχους της χώρας για να πετύχουμε, γιατί ξέρετε ότι θα έχουμε πάρα πολλά πρόστιμα μετά το 2020 απέναντι σε αυτά. Άρα δίνει πραγματικά ουσιαστικές δυνατότητες με προγραμματικές συμβάσεις να μπορεί να κάνει τη μελέτη φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου, που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να γίνουν με προγραμματικές συμβάσεις. Είχε απαγορευτεί. Κύριε Πρέπα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece. Σας ευχαριστώ και εγώ.